Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Ελπίζω να βρω τα πάντα, ό,τι μου αρέσει. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Βάλε το κοκκινό φουστάνι. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Που λέει παρουσιάστρια, που λέει εσύ κάτι, που λέμε τα ούλα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Καλέ, Βούλα, εσύ με παίρνεις τηλέφωνο. Κάει και το κινητό. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Βλέπω πολλά λάθη στην εικόνα σου αρχικά. Τι έγινε, έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε. Βγάλε τα παπούτσια της βάφτισης, πάρε μια τσάντα βραδινή για να είναι οκ, το σύνολο και να είσαι σωστή, να πάρεις 10. Χαλάει λίγο την ατμόσφαιρα και με ενοχλεί αυτό. Μου θυμίζει λίγο τραπεζομάντιλα, να σου πω την αλήθεια. Μια για μπουζούκια δηλαδή. Δεν πιστεύω να με παρεξηγήσει. Έτσι είναι το παιχνίδι. Μ' αρέσει το στυλάκι σου. Αρέσει. Εντάξει, με το δικό σου έχει και τόσο. Εντάξει, εγώ είμαι μια δυναμική γυναίκα, η οποία δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Το σκουλαρίκι θα προτιμούσα το φίδι. Όμοιο στον όμοιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν που δεν με γνωρίζει να μιλάει άσχημα για το πρόσωπό μου. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι η... Τη Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Σε κάτι, σε επαγγελματικό πάρτι. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 19χρονη Μαρίνα. Έκανε τις αγορές της στις Αχαρνές, στο παιχνίδι των φακέλων δεν ρίσκαρε και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 8 πολύτιμα λεπτά. Δεν πρόλαβε το κομμωτήριο, όμως βγήκε με κέφι στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Την Τρίτη, η 61 ετών Μαρία έκανε τα ψώνια της στον Πειραιά. Ρίσκαρε και κέρδισε 6 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων, ολοκλήρωσε τις αγορές της και βγήκε με άνεση στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Χθες Τετάρτη, η 54χρονη Βούλα έκανε τις αγορές της στην Ηλιούπολη. Η τύχη δεν ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 6 λεπτά από το χρόνο των αγορών της. Δεν πρόλαβε τα αξεσουάρ ούτε το κομμωτήριο, αλλά περπάτησε με κέφι στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Έφης. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Πάμε Πειραιά να βρούμε την Εφούλα. Γεια σας, Μελή. Πες γεια στα παιδιά. Γλύπετε. Ελάτε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου, Έφη. Γεια σου, Μελή. Η Έφη είναι η τρίτη γιαγιά της εβδομάδας και έλκει την καταγωγή της από την Ιεράπετρα. Χαρακτηρίζει το στυλ της σεξι και ήρθε στο Shopping Star καθαρά για την εμπειρία. Εργάζεται ως μπαρίστα και ξυπνάει κάθε μέρα στις 4. Πέρσι πήρε δίπλωμα ταξί. Πηγαίνε με, σε όποια ντουλάπα θέλεις, ταξιτζή. Η Μελή δεν είναι φαν της δημοσιότητας, γι' αυτό θα την αφήσω να σας δείξω τα αγαπημένα μου ρούχα. Ας τη Μελή στην ησυχία της. Τι μας θέλει τώρα το σκυλάκι. Τι θα μας δείξεις. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι, αυτό καλά. Είναι το πιο αγαπημένο μου. Ήμουν σίγουρος. Εγχωρές αναμνήσεις από τα εγγένεια του πρώτου μου μαγαζιού που έκανα. Εγγενειακό. Μου αρέσουν πολύ τα κρόσια και είναι ένα υπέροχο κομμάτι, οπότε το έχω φορέσει, έχει κάνει πάταγο. Πώς να μην έχει κάνει πάταγο, αφού το κρόσι πηγαίνει πέρα δόθε. Για δείξε. Το κρόσι μου δίνει έναν άλλο αέρα, πιο τσαχπίνικο, ερωτικό. Σταμάτα. Γι' αυτό λοιπόν και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια.
Το κρέσιο πότε είναι το δικό? Είχα ανοίξει ένα καφέ ουζερί. Τέριαζε. Και το είχα βάλει στα εγγένεια του μαγαζιού. Οι εντυπώσεις ήταν μοναδικές. Το βρίσκω λίγο υπερβολικό για εγγένεια καφέ ουζερί. Μα γιατί? Αλλά φαντάζομαι ότι ήθελες να κάνεις εντύπωση. Την έκανες σίγουρα. Δεν θα στο χαλάσω. Πέρασες τέλεια. Μια χαρά πήγαν όλα, μην το πεις πουθενά. Και εδώ τι έχουμε? Άλλο ένα κομμάτι αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Ένα ξεχωριστό κομμάτι. Τι έχει? Το έχω φορέσει 2-3 φορές στα μπουζούκια που έχω πάει. Όντως είναι για τα μπουζούκια αυτό το κομμάτι. Γλυκιά. Και πραγματικά είναι ένα κομμάτι εξαιρετικό επάνω μου. Είναι εφαρμοστό ωραία και διαγράφει πάρα πολύ ωραία το σώμα μου. Ωραίο, πολύ ωραίο. Η πουλιά και ο αυγερινός. Ναι, οκ, okay, και εγώ τα φοράω. Μπράβο, είναι ωραίο για βράδυ. Τα μπουζούκια είναι η διασκέδασή μου. Απίστευτο. Πηγαίνω συνέχεια. Μπορώ να σας πω και 2-3 φορές το μήνα. Είσαι μπουζουξού και δεν μας τα έλεγες αυτά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Μου αρέσει που έχει ασημένιες πουλιες, αλλά όχι σε όλη την επιφάνεια. Επάνω είναι μαύρο, δηλαδή γύρω από το πρόσωπό σου είσαι κάπως μυστήρια. Τα μανίκια είναι πάρα πολύ ωραία, διάφανα. Στο τέλος όμως έχουν και αυτά λάμψεις και ταιριάζουν πάρα πολύ με το κάτω μέρος του φορέματος. Ωραίο είναι και για μπουζούκια.